ακόμα ζωντανή σύνδεση. Αλλά έχουμε και μία παρουσίαση. Λοιπόν, είναι η MOV Μέδουσες. Σωστά, η MOV Μέδουσα. Αναμένεται έξαρση. Θα μας το πει και ο κύριος Χρήστου, αν αναμένεται ή όχι. Αυτό διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Αυτό ακούγεται. Μπορούμε λίγο να δούμε τα συμπτώματα της MOV Μέδουσας, μετά από επαφή βέβαια. Λοιπόν, είναι πόνος σαν κάψιμο, ναυτία, πτώση της πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός βέβαια, διάρρεια, σπασμός των βρόγχων και δύσπνοια. Πάμε στον κύριο Παμινόνδα Χρήστου, βιολόγο, ωκεανογράφο και διευθυντή ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Χρήστου, τι κάνετε? Γεια σας, γίνεστε. Καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, για να μπουν και οι τηλεθεατές στο κλίμα και να λύσουμε την πρώτη απορία. Να ξεκινήσω λιγάκι πριν, να σας διακόψω, πριν, με βάση αυτά που είπατε τα συμπτώματα. Τα περισσότερα συμπτώματα δεν είναι τα συνηθισμένα. Το πιο συνηθισμένο είναι το τσούξιμο στο χέρι και το κάψιμο. Τα επόμενα συμπτώματα είναι πολικά και δεν είναι σίγουρο ότι δεν εμφανίζονται. Δηλαδή, στο περισσότερο πληθυσμό δεν εμφανίζονται. Στον περισσότερο πληθυσμό, λοιπόν, δεν εμφανίζονται. Δηλαδή, μένει αυτό απλώς σημαίνει... το κάψιμο και το ερεθισμός, ο ερεθισμός. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, κύριε Χρήστου, τώρα ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι καμιά φορά και να λειτουργούμε προληπτικά. Σωστά. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, MOV Μέδουσα, στο άκουσμα, πόσο πρέπει να μας προβληματίζει και σε ποιες θάλασσες αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός είναι αυξημένος? Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Η MOV Μέδουσα τώρα τη φέτος τη λέμε MOV Μέδουσα. Παλιά τη λέγαμε τσούχτρα. Είναι η πελάτια νοκτιλού καφώτα είδος, ονομάζεται τσούχτρα. Είναι η μόνη τσούχτρα από τη Μέδουσα, η μόνη που ονομάζεται τσούχτρα. Υπάρχει λοιπόν ένας πληθυσμός κάπου σε κάποια περιοχή του Αιγαίου. Αυτός είναι από πέρσι ο πληθυσμός. Τι γίνεται τώρα? Αυτή η Μέδουσα πολλαπλασιάζεται στα ανοιχτά. Δεν πολλαπλασιάζεται στην παραλία. Οι περισσότερες Μέδουσες πολλαπλασιάζονται στις παραλίες. Αυτή είναι από τις ελάχιστες Μέδουσες που πολλαπλασιάζονται στα ανοιχτά. Αυτό τι σημαίνει? Καταλήγει σε μια παραλία μετά από μεταφορά με τα ρεύματα, τα ανεμογενή ρεύματα. Αυτά την οδηγούν σε κάποια παραλία. Αυτό σημαίνει ότι όποια παραλία επικοινωνεί με το Αιγαίο έχει πιθανότητα να εμφανιστεί η πελάτια νοκτιλούκα. Σε αυτό βοηθάνε τα ανεμογενή ρεύματα φυσικά. Οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα εμφανιστεί. Αυτό είναι με βάση τα ρεύματα που θα επικρατούν. Μπορεί να εμφανιστεί από βόρειο Αιγαίο, νότιο Αιγαίο και κεντρικό Αιγαίο, οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει έξαρση σε σχέση με πέρσι. Μπορεί και να μην υπάρξει έξαρση. Απλά, αν θυμάστε σε σχέση με τον Κορινθιακό, που υπήρχε μεγάλη πυκνότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια φαινόμενα Κορινθιακού. Στον Κορινθιακό υπήρχαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουμε παρατηρήσει σε ελληνικές θάλασσες. Ολοκληρώστε. Όχι, πέστε μου τι θέλετε. Υπάρχουν, κύριε Χρήστου, κάποιες καιρικές συνθήκες που ο πληθυσμός τους, έστω και τοπικά, να αυξάνεται και σε επίπεδο Κρήτης? Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει ο πληθυσμός κάπου στα ανοιχτά στο Αιγαίο, υπάρχει κάποιος πληθυσμός. Εκεί αυτός ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή αυξάνεται με κάποιο δικό του ρυθμό, ο οποίος δεν εξαρτάται από κάποιες συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μάλιστα. Απλά από τα ανεμογενή ρεύματα εξαρτάται η εμφάνισή της σε κάποιες παραλίες. Ωραία. Είναι αντιληπτή, δηλαδή, με το μάτι, με το γυμνό μάτι, μπορούμε να προφυλαχτούμε, μπορούμε να απομακρυνθούμε, ας πούμε, αν μια παραλία έχει τσούχτρες? Ναι. Δεν είναι εύκολα αντιληπτή με το μάτι. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή θα πρέπει ή να είμαστε προσεκτικοί ή αν έχει εμφανιστεί κάπου κοντά να είμαστε υποψιασμένοι και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά με μία μάσκα να μπαίνουμε πρώτα να κάνουμε μία εξερεύνηση της περιοχής. Αυτή η Μέδουσα δυστυχώς προκαλεί το πιο οδυνηρό τσίμπημα και γενικά όταν υπάρχει στη θάλασσα πρέπει να πλησιάζουν περισσότερο από 2 μέτρα. Γιατί υπάρχει ένα νημάτιο το οποίο φτάνει τα 2 μέτρα, το οποίο έχει τοξικά κύτταρα. Μάλιστα. Πέρα από τα πλοκάμια δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρέπει να είμαστε, ξεκινώ με αυτό που είπαμε στην αρχή, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, υποψιασμένοι και σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή, τι πρέπει να πράξουμε, κύριε Χρήστου? Κοιτάξτε τι γίνεται. Το ιδανικό θα είναι το εξής.
ξέπλυμα της πληγής με θαλασσινό νερό και εφαρμογή παγοκίστης ή παγωμένο αντικειμένο, εν πάση περιπτώσει, ναι, για 2 λεπτά. Και μετά το ιδανικό, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να εφαρμόσουμε μείγμα μαγειρικής σόδας με νερό 1:1, το οποίο βέβαια είναι λιγάκι ακραίο να υπάρχει από μόνο του. Μόνο αν είμαστε υποψιασμένοι, μπορεί να έχουμε μαζί μαγειρική σόδα και να βάλουμε λίγο θαλασσινό νερό να το κάνουμε το μείγμα, γιατί αυτό σταματάει την απελευθέρωση της τοξίνης. Από εκεί και πέρα, φαρμακευτικά αντιμετωπίζεται με διάφορους γνωστούς τρόπους. Αυτό που σας λέω είναι ότι οι πρώτες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε μπορεί και να σταματήσει την επέκταση της. Σε περίπτωση που δεν κινηθούμε γρήγορα λοιπόν και άμεσα, θα μας βασανίσει λίγο παραπάνω. Αυτό καταλαβαίνω. Κυρίως δερματικά θα μας βασανίσει. Τώρα τα υπόλοιπα συμπτώματα είναι περιστασιακά και δεν είναι, εξαρτάται από τον άνθρωπο και από τις αδυναμίες και τις ευαισθησίες του κάθε ανθρώπου. Μάλιστα, ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, θετικά λειτουργούν οι μέδουσες καθόλου στο θαλάσσιο περιβάλλον? Μιλάμε για τις επιπτώσεις και για το γεγονός ότι μας βασανίζουν. Πού βοηθούν αυτές οι μέδουσες όμως? Κοιτάξτε, όλοι οι οργανισμοί βοηθούν σε οικοσύστημα. Αλλά τι γίνεται τώρα? Υπάρχει μια ανισορροπία του οικοσυστήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπεραλίευσης. Αυτή η ανισορροπία έχει οδηγήσει σε μεγάλο πολλαπλασιασμό ορισμένων πληθυσμών, μεταξύ αυτών είναι και οι μέδουσες. Οπότε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπεραλίευσης, έχουμε και αύξηση της εμφάνισης των μεδουσών γενικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γενικότερα, έτσι, εγώ δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Χρήστο, τι να πω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τον πληθυσμό σε επίπεδο Κρήτης, έτσι δεν είναι? Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πολλές παραμέτρους. Να σας θυμίσω ότι πέρσι στην Κρήτη είχαν εμφανιστεί τον Μάιο σε κάποιες παραλίες ανατολικές. Ναι. Μετά δεν είχατε πρόβλημα όλο το καλοκαίρι. Συνήθως το θέμα καταγράφεται στο βόρειο τμήμα, στα βόρεια παράλια του νησιού, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σχέση με τα νότια. Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι στο Αιγαίο, είπαμε, γι' αυτό καταγράφεται στα βόρεια παράλια. Αλλά πέρσι δεν είχατε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και φέτος δεν θα έχετε. Μπορεί να έχετε, αλλά μπορεί και να μην έχετε. Δεν υπάρχει κάποια ασφαλής πρόβλεψη. Προσοχή λοιπόν και άμεση επέμβαση. Κύριε Χρήστο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν.